Η άλλη είδηση που αφορά πάρα πολύ κόσμο ε, και αφορά κόσμο που είναι συνταξιούχοι υψηλόμισθοι για τα σημερινά δεδομένα της Ελλάδος ε, καθόλου υψηλόμισθοι ναι. για τα δεδομένα πριν από κάποια χρόνια είναι οι συνταξιούχοι που παίρνουν πάνω από 1.400 ευρώ και είναι 500.000 άνθρωποι αυτοί στο Υπουργείο Εργασία, γιατί υπάρχει και σχετική δέσμευση του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, ψάχνουν να βρουν τι θα κάνουν και πώ θα το κάνουν με την εισφορά αλληλεγγύη. Ε, δεν Εξαγγείλει όμω ο Μητσοτάκη αυτό. Ναι. Πρόσεξε τώρα. Τώρα αποκαλύπτεται ότι η εισφορά αλληλεγγύη, όταν φτάνει το μαχαίρι στο κόκαλο, δηλαδή όλα αποκαλύπτονται, είναι 730 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή αυτά που πληρώνουν 500.000 φορολογούμενοι. Είναι 730 εκατομμύρια. Άρα θα λείψουν αυτά. Ναι. Το Υπουργείο Οικονομικών δεν συζητάει καθόλου να του λείψουν αυτά. Δηλαδή. Και πώ θα γίνει. Λοιπόν, τι πάνε να κάνουν τώρα. Το πιο πιθανό μέτρο είναι, επειδή έχει μια κλιμάκωση η εισφορά ελληνική από 3 έω 14%. 14% να καταλάβει, δηλαδή επιβάλλεται στι συντάξει που είναι πάνω από 3.500 ευρώ. Γιατί υπάρχουν και τέτοιε συντάξει. Εκτό από των 350, υπάρχουν και το 3.500. Ε, να επιβάλλουν. Εγώ καταλαβαίνω, μπορεί να έχω καταλάβει λάθο, αλλά δεν νομίζω ότι έχω καταλάβει λάθο. Όταν παίρνει την αύξηση, ναι. εάν αλλάζει κλιμάκιο φορολόγηση, επειδή δεν ε, πά από το 3 στο 6, α πούμε. Ναι, ναι. Και πρέπει να πα με 6. Και είναι μικρή η διαφορά εκεί μέσα, δηλαδή δεν θυμάμαι τώρα ακριβώ να σου πω που είναι το 3 και που είναι το 6. Αλλά αν είναι μικρή η διαφορά να παγώνει η εισφορά. Να μην πηγαίνει με 6% Α, στο σύνολο του ποσού, να πηγαίνει με το 3%. Να πηγαίνει με το 3%. Με αυτό που είχε. Δηλαδή. Με αυτό που είχε. Πριν την αύξηση. Πριν την αύξηση, μάλιστα. Ε, τώρα, τι απώλεια εσόδων θα έχει, νομίζω δεν θα είναι μεγάλη. Δεν θα είναι Αν, 730 είναι σίγουρα. Όχι, όχι, 100%. Αυτό είναι σίγουρο. Δεν, το συζητάει το Υπουργείο Οικονομικών να, είχε απώλεια. Είναι το οικονομικό οικονομικό να τίποτα δεν συζητάει. Ναι. <laughs> δεν λέμε. Ε,